Πάμε. Λοιπόν, πώς είναι τώρα? Καλύτερα είναι από πριν, αλλά... Αλλά... Έχω μια ανησυχία, τι να σου πω. Καλά, δεν μπορώ να το μάθεις, αλήθεια είναι. Όχι, Αν είναι αλήθεια, πες μου. Δεν μπορώ να το μάθω. Όχι, όχι. Για κάνω αυτή τη σκέψη, δεν μπορώ να το μάθω. Τι έκανα. Πώς είναι. Ακόμα με επηρεάζει και με έτσι... Ναι. Με επιβραδύνει. Και άμα δεν έχεις τη σκέψη, πώς είναι τα πράγματα. Είναι πολύ καλύτερα. Πώς είναι τα πολύ καλύτερα, για περιγράψω όλους σε παρακάτω. Σκέφτομαι πιο καθαρά. Καλώς. Καλύτερα έτσι για σένα. Ναι. Βλέπεις κανένα λόγο να κρατάς αυτή τη σκέψη και να είναι υπέρ σου? Όχι. Καταρχήν, απέκτησες και την ικανότητα ξαφνικά να μπορείς να αφήσεις αυτή τη σκέψη. Δεν μπορώ να το μάθεις. Αλήθεια. Όχι. Για κάνε την αυτή τη σκέψη τώρα. Την έκανα. Πώς είναι. Εντάξει. Είναι δυνατή, αλλά δεν με επηρεάζει όπως πριν. Δηλαδή μετά την άσκηση έφυγε αυτή η δύναμη που είχε. Και άμα δεν έχεις αυτή τη σκέψη, πώς είναι. Εντάξει, πιο άνετα είναι. Παρόλη την περηφάνεια που ένιωθα μέχρι τώρα. Παρόλη την περηφάνεια που ένιωθα μέχρι τώρα. Μια τρομερή δικαιολογία. Που είχα μια τρομερή δικαιολογία. Βρήκα μια τρομερή δικαιολογία. Που βρήκα μια τρομερή δικαιολογία, για να σε ακούσω παρακάτω, ναι, για λέγε. Να μην ζοριστώ και κάτσω και το μάθω αυτό. Να μην ζοριστώ, για να μην ζοριστώ και κάτσω και το μάθω αυτό, που ουσιαστικά τελείωσα πια τη δεύτερη ανάγνωση και το έχω αρχίσει και το μισομαθαίνω πια. Καλά, ναι. Εγώ το δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Τι ακούμε, για φαντάζομαι. Το δέχομαι τον εαυτό μου και τον αγαπάω έτσι όπως είναι. Εγώ το δέχομαι τον εαυτό μου και τον αγαπάω έτσι όπως είναι, ναι. Ωραία. Παρόλη την περηφάνεια που ένιωθα μέχρι τώρα, που βρήκα μια τρομερή δικαιολογία. Παρόλη την περηφάνεια που ένιωθα μέχρι τώρα, που βρήκα μια τρομερή δικαιολογία. Πάρα πολύ πετυχημένη σε μένα και πιάνει πάντα. Πάρα πολύ πετυχημένη σε μένα και πιάνει και πάντα. Εκατοντάδες φορές. Εκατοντάδες. Ή τουλάχιστον είναι μια δικαιολογία την οποία χρησιμοποιώ για να καθυστερώ, έτσι. Και πιάνει σε μένα. Ναι. Και πιάνει σε μένα, στην Καλλιόπη μου. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου και τον αγαπάω έτσι όπως είναι. Παρόλη την περηφάνεια που ένιωθα μέχρι τώρα που βρήκα μια τόσο ωραία δικαιολογία. Παρόλη την περηφάνεια που βρήκα μέχρι τώρα που βρήκα μια τόσο υπέροχη, μοναδική και έξυπνη δικαιολογία. Να μην κάνω δουλειά. Για να μην κάνω δουλειά. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου και τον αγαπάω έτσι όπως είναι. Αφήσω αυτή την περηφάνεια. Okay, και λέω να την αφήσω αυτή την περηφάνεια. Αφήσω την περηφάνεια πώς είναι. Να δω χωρίς την περηφάνεια πώς είναι. Η περηφάνεια δεν ανήκει από τα έξυπνα συναισθήματα. Γιατί η περηφάνεια δεν ανήκει στα έξυπνα συναισθήματα. Σε κάνει να νιώθεις ότι αξίζεις περισσότερο. Ε? Σε κάνει να νιώθεις ότι αξίζεις παραπάνω. Σε κάνει να νιώθεις ότι αξίζεις παραπάνω. Επειδή αξίζεις παραπάνω. Και επειδή αξίζεις παραπάνω. Η αξία σου σε κάνει να νιώθεις ότι η αξία σου είναι κάτι που ανεβαίνει. Η περηφάνεια σε κάνει να νιώθεις ότι η αξία σου είναι κάτι που ανεβαίνει. Και άμα το νιώθεις αυτό, μετά τι να πώς θα κρατηθείς από κάτι το οποίο ανεβαίνει. Και άμα το νιώθεις αυτό, πώς θα κρατηθείς από κάτι το οποίο ανεβαίνει, που σημαίνει ότι όταν κάποιες άλλες φορές κατεβαίνει. Και δεν είναι σταθερό. Και δεν είναι σταθερό. Έχω ένα πράγμα το οποίο είναι σταθερό, απαραβίαστο ακόμα και από τη δικιά μου γνώμη. Έχω ένα πράγμα το οποίο είναι σταθερό και απαραβίαστο ακόμα και από τη δικιά μου γνώμη. Και εγώ τώρα αποκατεβάζω. Πολύ έτσι. Και εγώ όταν αποκατεβάζω. Δεν τις πάνε καθόλου καλά οι θρησκείες. Και γι' αυτό οι θρησκείες δεν τα πάνε καθόλου καλά με την περηφάνεια. Προτιμάνε την ταπεινοφροσύνη.
Προτιμάνε την ταπεινοφροσύνη. Άσε που ο Κώστας με έχει βάλει να κάνω την ταπεινοφροσύνη. Άσε που ο Κωστάκης με έχει βάλει να κάνω καθημερινά την ταπεινοφροσύνη και κοντεύουμε να αγιάσουμε εδώ πέρα. Τεράστα βγάλω. Κάτι ξέρει. Κάτι ξέρει, δεν μπορεί να πιάνει την ταπεινοφροσύνη. Και να σε αφήσω αυτή την περηφάνεια, πώς είναι καλύτερα. Και λέω να αφήσω αυτή την περηφάνεια, πώς είναι καλύτερα. Να δω πώς είναι χωρίς την περηφάνεια. Να δω πώς είναι χωρίς την περηφάνεια. Κρατάω το δικαίωμα στη ζούλα να την ξαναφέρω πίσω. Και κρατάω το δικαίωμα στη ζούλα να την ξαναφέρω πίσω την περηφάνεια. Λεφτά αφού την έχω αφήσει. Δύο λεφτά αφού την έχω αφήσει. Είναι δικιά μου, ότι θέλω να την κάνω. Αφού δικιά μου είναι ότι θέλω να την κάνω. Και εγώ νιώθω περηφάνεια. Και εγώ νιώθω περηφάνεια. Έχω περηφάνεια, παιδιά. Εγώ δεν μπορώ. Έχω περηφάνεια, παιδιά, που εγώ δεν μπορώ να το μάθω. Περηφάνεια που δεν μπορώ να το μάθω. Περηφάνεια που δεν μπορώ να το μάθω και έτσι έχω μια πάρα πολύ καλή δικαιολογία. Περηφάνεια, δεν μπορώ να το μάθω. Περηφάνεια, δεν μπορώ να το μάθω. Τι ωραία δικαιολογία βρήκα. Ξεκάθαρα. Τι ωραία δικαιολογία βρήκα. Περηφάνεια, δεν μπορώ να το μάθω. Κατάλαβα. Πάρα πολύ περήφανο. Πάρα πολύ περήφανο. Είμαι πάρα πολύ περήφανη. Δεν μπορώ να το μάθω. Είμαι περήφανη που δεν μπορώ να το μάθω. Είμαι περήφανη που δεν μπορώ να το μάθω. Η περηφάνεια που δεν μπορώ να το μάθω. Η περηφάνεια που δεν μπορώ να το μάθω. Περήφανη, δεν μπορώ να το μάθω. Περήφανη, περήφανη, δεν μπορώ να το μάθω. Σταφρίδη, η περηφάνεια που δεν μπορώ να το μάθω. Η περηφάνεια που δεν μπορώ να το μάθω. Περηφάνεια, δεν μπορώ να το μάθω. Περηφάνεια, δεν μπορώ να το μάθω. Αυτό ήταν. Μα τι ωραία σκέψη μου λύνει τόσα προβλήματα. Τι ωραία σκέψη μου λύνει τόσα προβλήματα. Απόλυτα κατάλληλη περίπτωση. Σκέψη. Απόλυτα. Απόλυτα κατάλληλη σκέψη. Δεν μπορώ να το μάθω. Απόλυτα κατάλληλη ή ακατάλληλη. Κατάλληλη σκέψη. Κατάλληλη σκέψη. Δεν μπορώ να το μάθω. Και έτσι μου λύνουν τα προβλήματα. Μπορώ να κάτσω να κολοβαρέσω όσο θέλω. Έτσι μου λύνουν τα προβλήματα. Μπορώ να κάτσω να κολοβαρέσω όσο θέλω. Καταπληκτική σκέψη. Δεν μπορώ να το μάθω. Καταπληκτική σκέψη. Δεν μπορώ να το μάθω. Πόσο το Νόμπελ. Δεν το έχει σκεφτεί κανένα αυτό. Θα κερδίσω το Νόμπελ. Δεν το έχει σκεφτεί κανένα αυτό. Δεν μπορώ να το μάθω. Να ορίστε. Πάρα ωραία. Δεν μπορώ να το μάθω. Τι να μου πει κάποιο. Δεν μπορώ να το μάθω. Σηκώνει τα χέρια ψηλά. Αυτό είναι. Τι να μου πει κάποιο. Δεν μπορώ να το μάθω. Σηκώνει τα χέρια ψηλά. Τι να μου πει. Δεν μπορώ να το μάθω. Και? Ακόμα και ο Κώστας τι να μου πει άμα του πω δεν μπορώ να το μάθω. Ακόμα και ο Κώστας τι να μου πει άμα του πω δεν μπορώ να το μάθω. Μουσικολόγος να ήταν ο άνθρωπος, δεν μπορώ να το μάθω, δεν μπορώ να το μάθω. Τι ας πω. Μουσικολόγος να ήταν ο άνθρωπος, δεν μπορώ να το μάθω, δεν μπορώ να το μάθω. Τελείωσε. Να κάνω. Τι να πω εγώ τώρα. Ε? Αφού δεν μπορείς, τι να πει ο Κώστας. Αφού δεν μπορείς, τι να πει ο Κώστας. Και εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη. Και εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη. Δεν μπορώ να το μάθω. Περνάει από όλο αυτό το πολύ έξυπνο πράγμα που σκέφτηκα. Περνάει απ' όλα αυτό το πολύ έξυπνο πράγμα που σκέφτεσαι. Δεν μπορώ να το μάθω. Το απλό πράγμα, ρε παιδί. Δεν μπορώ να το μάθω αυτό το πράγμα. Δεν τελείωσε. Δεν μπορώ να το μάθω. Είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Δεν μπορώ να το μάθω. Σε περίληψη περήφανη που δεν μπορώ να το μάθω. Είμαι. Περήφανη που δεν μπορώ να το μάθω. Τρομερά περήφανη που δεν μπορώ να το μάθω. Βέβαια, ο Χριστός του μόνο που δεν πήγαινε ήταν κάτι Φαρισαίος επειδή ήταν πολύ περήφανη. Βέβαια, ο Χριστός τους μόνους που δεν πήγαινε ήταν κάτι Φαρισαίος επειδή ήταν πολύ περήφανη. Γιατί ήταν καλοί άνθρωποι, δίναν το 10%. Καλοί άνθρωποι, δίναν το 10% από τα υπάρχοντά τους. Στους φτωχούς που είναι πάρα πολλοί, ούτε πάρα πολύ. Ούτε ξέρω κανένα που να το κάνει. Ούτε ξέρω κανένα. Αλλά ακραίοι άνθρωποι, έτσι. Ε? Θα υπάρχουν, αλλά είναι ακραίοι άνθρωποι αυτοί. Θα υπάρχουν, αλλά είναι ακραίοι άνθρωποι αυτοί. Σαν το Μοσαϊκό Νόμο. Και έλεγε το 10%. Αλλά τηρούσαν το Μοσαϊκό Νόμο. Και έλεγε το 10% δεν το δίνει στους φτωχούς. Κάποιες πράξεις, κάναν καλές πράξεις. Κάναν καλές πράξεις. Αλλά ήταν περήφανοι. Αλλά ήταν περήφανοι. Και δεν το πήγαινε με τίποτα. Και δεν το πήγαινε με τίποτα ο Χριστός. Τέλος, μέχρι τελωνιακούς πήγαινε που ήταν ουσιαστικά. Τελώνες πήγαινε που ήταν ουσιαστικά. Κάτι σαν δοσύλλογη δική μας στην κατοχή, περίπου. Κάτι σαν δοσύλλογη δική μας στην κατοχή. Ήταν συνεργάτες των Ρωμαίων και μάλιστα για να παίρνουν λεφτά από το λαό. Συνεργάτες των Ρωμαίων και μάλιστα για να παίρνουν τα λεφτά από το λαό. Τα καλύτερα παιδιά δηλαδή. Τα καλύτερα παιδιά δηλαδή. Και πήγαινε στο σπίτι του Αλούνου και μίλαγε και ήταν φίλος του. Δεν είχα. Και πήγαινε στο σπίτι του Αλούνου και μίλαγε και ήταν φίλος του. Φαρισαίους είχε, γιατί αυτά περήφανε. Με τους Φαρισαίους δεν τα πήγαινε καλά γιατί ήταν περήφανη. Αλλά εγώ είμαι περήφανη γιατί δεν μπορώ να το μάθω. Αλλά εγώ είμαι περήφανη γιατί δεν μπορώ να το μάθω. Νιώθω πολύ περήφανη που εγώ δεν μπορώ να το μάθω. Είμαι πολύ περήφανη που δεν μπορώ να το μάθω. Περηφάνεια, δεν μπορώ να το μάθω. Νιώθω περηφάνεια, δεν μπορώ να το μάθω. 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 Κατά από το στόμα, περηφάνεια, δεν μπορώ να το μάθω. Περηφάνεια, δεν μπορώ να το μάθω. Μας κάνει, περηφάνεια, δεν μπορώ να το μάθω.
Περηφάνεια. Δεν μπορώ να το μάθω. Δεν μπορώ να το μάθω το μάθημα, παιδιά. Δεν μπορώ να το μάθω, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Δεν μπορώ να το μάθω. Τελείωσε. Αυτό το μάθημα. Ε? Δεν μπορώ να το μάθω αυτό το μάθημα. Δεν μπορώ να το μάθω αυτό το μάθημα. Αυτό το μάθημα δεν μπορώ να το μάθω. Αυτό το μάθημα δεν μπορώ να το μάθω. Σαλόμι είναι και δεν μπορώ να το μάθω. Τι να κάνουμε δηλαδή. Σαλόμι είναι γαμώτο και δεν μπορώ να το μάθω. Τι να κάνουμε δηλαδή. Και νιώθω και περήφανη γι' αυτό. Και νιώθω και περήφανη γι' αυτό, ε. Τι έξυπνο εκ μέρους μου. Τι έξυπνο εκ μέρους μου, ε. Ποιος θα μου πει τίποτα, άμα σου πω δεν μπορώ να το μάθω, τι θα μου πει ο άλλος. Ποιος θα μου πει τίποτα, άμα του πω δεν μπορώ να το μάθω, θα μου πει ο άλλος. Μπορώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ να το μάθω. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, πώς το λέω. Δεν μπορώ, τέλος. Είμαι πολύ περήφανη που έχω αυτή την τρομερή δικαιολογία. Είμαι πολύ περήφανη που έχω αυτή την τρομερή δικαιολογία. Δουλεύει και σε μένα μια χαρά. Δουλεύει και σε μένα μια χαρά. Περήφανη που τη βρήκα. Είμαι πολύ περήφανη που τη βρήκα. Νιώθω περηφάνεια που βρήκα αυτή την ώρα. Νιώθω περηφάνεια που βρήκα αυτή την τρομερή δικαιολογία. Νιώθω περηφάνεια που έχω βρει αυτό το δεν μπορώ να το μάθω. Βέβαια, πολύ περήφανη που δεν μπορώ να το μάθω. Είμαι πολύ περήφανη που δεν μπορώ να το μάθω. Νιώθω περηφάνεια που δεν μπορώ να το μάθω. Περηφάνεια που δεν μπορώ να το μάθω. Καλά, περηφάνεια που δεν μπορώ να το μάθω. Περηφάνεια που δεν μπορώ να το μάθω. Το δάχτυλο συγχωρώ του δασκάλου μου και του γονεί μου. Συγχωρώ του δασκάλου μου και του γονεί μου για ό,τι έκαναν μέχρι τώρα. Και να συντηρώ αυτή την περηφάνεια που δεν μπορώ να το μάθω. Ξέρω ότι κάνω το καλύτερο που μπορούσαν οι άνθρωποι. Ξέρω ότι κάνω το καλύτερο που μπορούσαν οι άνθρωποι και κάνω το καλύτερο που μπορούσαν. Για το μυαλό που είχαν, τι να του πει. Για το μυαλό που είχαν. Τι να του πει. Τι να του πει. Και τον εαυτό μου το συγχωρώ στο δείκτη. Και τον εαυτό μου το συγχωρώ. Για ό,τι έκανα μέχρι τώρα για να συντηρώ αυτή την περηφάνεια. Για ό,τι έκανα μέχρι τώρα για να συντηρώ αυτή την περηφάνεια. Μικρή. Γιατί το έκανα από μικρή αυτό. Από μικρή, γιατί το έκανα από μικρή αυτό. Δεν μπορώ να το μάθω. Δεν μπορώ να το μάθω. Ξέρω ότι έκανα το καλύτερο που μπορούσα για το μυαλό που είχα. Ξέρω ότι έκανα το καλύτερο που μπορούσα για το μυαλό που είχα. Δεν λέμε μερικά συνέχεια. Δεν λέμε τη συνέχεια. Δεν λέμε τη συνέχεια. Αλλά το ξέρουμε τι είναι. Αλλά το ξέρουμε. Ωραία. Και κάνω το καλύτερο που μπορώ. Ανοίγουμε τα μάτια μας. Ανοίγουμε τα μάτια μας κάτω δεξιά, κάτω αριστερά. Κύκλω τα μάτια. Ανάποδα κύκλω τα μάτια. Τραγουδάμε μαζί. Τρία παιδιά δολιωτικά. 1, 2, 3, 4, 5. Μας κλέψαν την Ανούλα, Ανούλα μας γλυκιά. Όχι. Τρία όμως. Α, μην το συζητάμε. Πώς είναι. Ε? Πώς είσαι. Ναι, είμαι καλύτερα, είμαι πιο ήσυχη. Πιο ήσυχη. Δεν μπορεί να το μάθω, αλήθεια κόστη μου. Όχι, αλήθεια είναι ότι το έχω μισομάθει. Ωραία, είναι αλήθεια το ότι το δεν μπορώ να το μάθω. Όχι, δεν μπορώ να το μάθω, δεν είναι αλήθεια. Ωραία, για κάνω αυτή τη σκέψη, δεν μπορώ να το μάθω. Πώς είναι. Ανασταλτική. Τι είναι ανασταλτική. Μου βάζει... Με κρατάει πίσω. Και άμα δεν την έχεις. Πιο καλά, πολύ καλύτερα. Πώς είναι το πολύ καλύτερα, παρακαλώ. Βλέπω πιο καλά το τι έχω κάνει μέχρι στιγμής. Βλέπεις κανένα λόγο σε να αρχίσεις να κρατάς αυτή τη σκέψη και να είναι υπέρυσος. Όχι. Ε? Όχι. Παρόλο που έχεις υπηρετήσει τόσο φορές. Ε? Σε αυτή η σκέψη τη ζωή σου. Εντάξει, καλό είναι κάποια πράγματα, κάποια στιγμή δεν τα αφήνουμε. Τι λέτε, τι μαθαίνουμε σήμερα. Δεν μπορεί να το μάθει, αλήθεια. Όχι. Για κάνε αυτή τη σκέψη, δεν μπορώ να το μάθω. Την έκανα. Πώς είναι. Κοίτα. Ξέρω ότι δεν με πειράζει τόσο, αλλά παρόλα αυτά με εγωιτεύει ο σκέψη. Α, και άμα δεν την έχεις. Βλέπω αυτό που έχω κάνει. Μπορώ και το λογαριάζω καλύτερα πια. Α, και βλέπεις κανένα λόγο να κρατάς αυτή τη σκέψη και να είναι πέρσου. Όχι. Τι λέει, πράγμα, δεν μπορεί να το μάθεις, αλήθεια. Όχι. Για κάνω αυτή τη σκέψη, δεν μπορώ να το μάθω. Κάντε να. Τι να έκανα. Πώς είναι.
Συνεχίζει να με ενοχλεί, αλλά μπορώ να την, απλά την, να την έχω. Τι συνέστημα σου δίνει? Ανασφάλειας. Παρόλη την ασφάλεια που νιώθω μέχρι τώρα. Παρόλη την ασφάλεια που νιώθω μέχρι τώρα. Δεν μπορώ να το μάθω. Στη σκέψη ότι δεν μπορώ να το μάθω. Το δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι, με αυτή την ανασφάλεια. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου και τον αγαπάω έτσι όπως είναι, με αυτή την ανασφάλεια. Την ανασφάλεια που ένιωθα μέχρι τώρα. Παρόλη την ανασφάλεια που ένιωθα μέχρι τώρα. Εγώ το, στη σκέψη ότι δεν μπορώ να το μάθω. Στη σκέψη ότι δεν μπορώ να το μάθω. Όπως έχω ένα δύσκολο κομμάτι να μάθω. Ξέροντας ότι έχω ένα δύσκολο κομμάτι να μάθω. Αγαπάω τον εαυτό μου έτσι όπως είναι, με αυτή την ανασφάλεια. Εγώ τον αγαπάω τον εαυτό μου και τον δέχομαι έτσι όπως είναι, με αυτή την ανασφάλεια. Και λέω να την αφήσω αυτή την ανασφάλεια. Και λέω να την αφήσω αυτή την ανασφάλεια. Συνέστημα είναι να δω πώς. Που έχει τη σκέψη ότι δεν μπορώ να το μάθω. Συνέστημα είναι να δω πώς είναι χωρίς αυτό. Εντάξει. Για να το αφήσω να δω την ελευθερία από αυτό. Πώς να το αφήσω να δω την ελευθερία από αυτό το συνέστημα. Και εγώ νιώθω ανασφάλεια, παρακαλώ. Ανασφάλεια που δεν μπορώ να το μάθω. Ακριβώς. Ανασφάλεια που δεν μπορώ να το μάθω. Ανασφάλεια που δεν μπορώ να το μάθω. Νιώθω ανασφάλεια που δεν μπορώ να το μάθω. Νιώθω ανασφάλεια που δεν μπορώ να το μάθω. Ανασφάλεια στον κόσμο που δεν μπορώ να μάθω τη Σαλόνη. Νιώθω ανασφάλεια στον κόσμο που δεν μπορώ να μάθω τη Σαλόνη. Και ο Κώστας που δεν μπορεί να τη μάθει τη Σαλόνη, να δει ανασφάλεια που έχει. Και ο Κώστας που δεν μπορεί να μάθει τη Σαλόνη, να δει την ανασφάλεια. Εγώ δεν μπορώ να το μάθω και νιώθω μεγάλη ανασφάλεια. Εγώ δεν μπορώ να το μάθω και νιώθω ανασφάλεια, δεν είμαστε το ίδιο. Καλά, ναι. Θα πω για την περιφάνεια μετά. Κάτι. Αλλά τώρα όμως νιώθω ανασφάλεια. Εγώ όμως τώρα νιώθω ανασφάλεια, δεν κατάλαβα. Τι. Νιώθω ανασφάλεια, παρακαλώ πάρα πολύ. Νιώθω ανασφάλεια, παρακαλώ πάρα πολύ. Μάθω και νιώθω ανασφάλεια, καημένη. Τι να κάνω, νιώθω ανασφάλεια. Νιώθω ανασφάλεια, δεν μπορώ να το μάθω. Νιώθω ανασφάλεια ότι δεν μπορώ να το μάθω. Ανασφάλεια, δεν μπορώ να το μάθω. Νιώθω ανασφάλεια, δεν μπορώ να το μάθω. Ανασφάλεια, δεν μπορώ να το μάθω. Ανασφάλεια, δεν μπορώ να το μάθω. Σταθερία, δεν μπορώ να το μάθω αυτό το πράγμα. Ανασφάλεια, δεν μπορώ να το μάθω. Άγια από το μάτι, παρακαλώ. Ανασφάλεια, δεν μπορώ να το μάθω. Ανασφάλεια, δεν μπορώ να το μάθω. Κάτω από το μάτι, ανασφάλεια, δεν μπορώ να το μάθω. Ήρθε ανασφάλεια, δεν μπορώ να το μάθω. Ανασφάλεια, δεν μπορώ να το μάθω αυτό το πράγμα. Η ανασφάλεια, δεν μπορώ να το μάθω. Νιώθω ανασφάλεια που δεν μπορώ να το μάθω. Νιώθω ανασφάλεια που δεν μπορώ να το μάθω. Νιώθω ανασφάλεια που δεν μπορώ να μάθω καλό. Να κάνω. Και νιώθω ανασφάλεια. Τι να κάνω. Αυτό. Και νιώθω ανασφάλεια, πώς θα το κάνω. Να νιώθω ανασφάλεια. Να μην νιώθω ανασφάλεια, δεν κατάλαβα. Αυτό νιώθω μια χαρά. Αυτό. Νιώθω ανασφάλεια, τελείως. Μια χαρά κοπέλα, μια ανασφαλή κοπέλα. Σιγά. Είμαι μια ανασφαλή κοπέλα, γιατί δηλαδή δεν κατάλαβα. Τι Σαλόνι, τι Σαλόνι. Δεν μπορώ να μάθω τη Σαλόνι και νιώθω ανασφάλεια γι' αυτό. Πώς είσαι τώρα? Λιστάζω. Λιστάζεις, πολύ ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να το μάθω, αλήθεια? Όχι. Για κάνω αυτή τη σκέψη τώρα, δεν μπορώ να το μάθω, να δούμε πώς μας βγάζει καμιά ανασφάλεια, τίποτα. Μου βγάζει μία... Πώς να το πω, ένα... Σαν απέτηση είναι, αλλά δεν είναι ακριβώς απέτηση. Είναι σαν ένα πράγμα... Σαν η σκέψη να διαμαρτύρεται, ρε παιδί μου. Τι να κάνει, τι να πει σκέψη. Σαν να φωνάζει, πώς να σου πω, σαν να... Τι. Να φωνάζει, να φωνάζει αυτό το. Δεν μπορώ να το μάθω τελείως. Να φωνάζει. Για να ρωτήσω τη σκέψη, φαντάζομαι ότι έχει τη σκέψη απέναντί σου. Τι σχήμα έχει. Φαντάζεσαι ένα τέρας αυτή τη σκέψη. Λέει δεν μπορώ να το μάθω και κάνει έτσι. Φαντάζεσαι ένα σχήμα που για να έρθει με κανένα τέρας, ας πούμε. Έτσι, σαν πώς το λένε, σαν χλαπάτσα είναι. Σαν αυτό το πράγμα που είναι με καμπύλες και άλλα δεν είναι. Δεν είναι ούτε στρογγυλό, είναι ένα πράγμα με καμπύλες όμως. Αυτή, έτσι. Και φωνάζει, Μπορώ να δεχτεί ότι έχει την ανάγκη να φωνάζει, δεν μπορώ να το μάθω. Ναι. Μπορώ να την αφήσει αυτή την ανάγκη. Ναι. Θέλει να την αφήσει. Την ανάγκη να φωνάζει, δεν μπορώ να το μάθω. Ναι. Πότε θέλει να την αφήσει αυτή την ανάγκη. Τώρα. Πάρα πολύ. Πώς έχει αλλάξει η τραπάτσα σου. Λιώνει. Λιώνει μια χαπάτσα. Πώς είναι τώρα, είναι καλύτερα όμως. Ναι. Τι είναι το καλύτερο. Φεύγει. Εσύ πώς είσαι.
Κουρασμένη είναι. Μπορεί να δεχτεί ότι έχει μια υπόλοιπη ανάγκη να φωνάζει, δεν μπορώ να το μάθω. Ναι. Αν την αφήσει και αυτή να είναι. Ναι. Δεν θα την αφήσει. Ναι. Πότε? Όταν την αφήσω εγώ. Μας είπε ενδιαφέρον πραγματικά, έχει κλάπατσα. Μπορεί να δεχτείς ότι έχεις την ανάγκη να φωνάζεις, δεν μπορώ να το μάθω. Εγώ να ρωτήσω τη σκέψη ή εγώ? Σένα, εσένα. Μπορώ να δεχτείς. Έτσι λέει, μου μαρτύρησε κάτι σκέψη. Και λέω και εγώ, μπορώ να δεχτείς, μια και μου είπε αυτό η σκέψη και η μαρτυριάρα, μπορώ να δεχτείς ότι έχεις την ανάγκη να φωνάζεις, δεν μπορώ να το μάθω. Ναι. Μπορώ να την αφήσεις αυτή την ανάγκη, εσύ. Ναι. Θέλω να την αφήσεις. Ναι. Πότε? Τώρα. Να δούμε τώρα που η μαρτυριάρα σκέψη την έφερε έτσι άσχημα, πώς είναι τα πράγματα. Έχουν ηρεμήσει, αλλά παραμένουν ακόμα αρκετά ανήσυχα. Τα μάτσα πώς είναι, οπτικά. Έχει φύγει. Υπάρχει κάτι που θα ήθελα να σου πει πριν φύγει τελείως, για ρώτατε. Να την παρατήσω ήσυχη. Βαρέθηκε. Υπάρχει κάτι που δεν θα ήθελα να σου πει. Μου το είπε. Τι είναι αυτό? Μπορώ να το κάνω, αν με αφήσουν, λέει, να το κάνω. Για κάνω το λίγο ελληνικά. Μπορώ, λέει, να το κάνω. Μου λέει, μπορείς να το κάνεις, ναι, αν σε αφήσεις να το κάνεις. Α, μπορώ να δεχτείς ότι έχεις την ανάγκη να μην αφήσεις τον εαυτό σου να το κάνεις. Έχω μια μαρτυριά. Μια μαρτυριά εκεί και λέει διάφορα. Μπορώ να την αφήσεις αυτή την ανάγκη να μην αφήσεις τον εαυτό σου να το κάνεις. Ναι. Θέλεις να την αφήσεις αυτή την ανάγκη να μην αφήσεις τον εαυτό σου να την κάνεις. Ναι. Πότε, καμάρι μου? Τώρα. Οκ. Πώς είπα. Είμαι πιο σίγουρη. Για τι πράγμα? Για αυτά που λέω. Τι είναι αυτά που λες? Όλα αυτά που λέω, τα διάφορα. Νιώθω ότι... Μπορεί να το μάθεις ή δεν μπορεί να το μάθεις. Αυτό είναι μια ερώτηση. Ή δεν ξέρεις? Δεν ξέρω. Αλλά ξέρεις, για να δούμε κάτι όμως, δεν μπορείς να το μάθεις. Αλήθεια, δεν μπορείς να το μάθεις. Είναι αλήθεια ότι δεν μπορείς να το μάθεις? Όχι. Για κάνε αυτή τη σκέψη τώρα, δεν μπορώ να το μάθω. Έχω μια υπόλοιπη ανησυχία στο στομάχι και στα κινητικά ακόμα. Δεν με σφίγγει ακόμα. Και άμα δεν την έχεις αυτή τη σκέψη, τι γίνεται η ανησυχία στο στομάχι και στα κινητικά? Να, ας πούμε, το που, που έφυγε η σκέψη, κατέβασα τους ώμους. Δηλαδή? Χαλαρώνω. Α, ωραία. Βλέπεις καλό, κρατάς αυτή τη σκέψη και να είναι και υπέρ σου κιόλας? Όχι. Καλό. Δεν μπορείς να το μάθεις, αλήθεια? Όχι. Έκανα αυτή τη σκέψη, δεν μπορώ να το μάθω. Την έκανα. Πώς είναι? Θλιμμένη. Εσύ? Τι, ποια είναι? Όχι, η σκέψη είναι... στεναχωριέται. Γιατί, παιδάκι μου? Την αφήνω μετά από τόσα χρόνια. Άλλο την ναι, αλλά εγώ δεν είπα να τη διώξεις. Είπα να πάω να την κρατάς μανιασμένα, που είναι διαφορετικό από τη διώξη. Αυτό είναι μια μορφή ελευθερίας, ξέρεις.
Ναι, και πάλι όμως αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι φίλος του. Η σκέψη καταλήγει για να απελευθερωθείς από αυτή πρέπει να έρθει προς τα μέσα. Όχι για να φύγει. Όπως και τα συναισθήματα και όλα αυτά. Είναι έλα προς τα δω για να απελευθερωθώ. Δεν είναι φύγει για να απελευθερωθώ. Με τον καιρό πρέπει να το έχεις δει αυτό το στυλ. Έτσι. Η ελευθερία είναι έλα σε μένα. Ναι. Δεν είναι η ελευθερία φύγει από μένα. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοια ελευθερία. Η ελευθερία εδώ. Περάστε. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Ναι. Την νιώθω σαν να την κρατάω από το χέρι. Πώς κρατάς ένα μικρό παιδί και το πηγαίνεις βόλτα. Αυτή την αίσθηση. Άλλο είναι αυτό. Άλλο είναι αυτό. Και άλλο το κρατάω μανιασμένα, μην μου φύγει. Αυτό είναι βόλτα. Ναι. Την πάω βόλτα. Και εσύ στη θέση της να είσαι να σε πήγαινε βόλτα κάποιος, έτσι δεν θα έχεις πρόβλημα. Καλά είναι. Καλά. Δεν μπορεί να το μάθεις, αλήθεια. Όχι. Τι έκανε αυτή τη σκέψη, δεν μπορώ να το μάθω. Τι με έκανε. Πώς είναι. Ακόμα με τρομάζει. Τι σε τρομάζει, παιδί μου. Αυτή η πιθανότητα. Ποια, ποια πιθανότητα. Να το μάθω. Άρα. Οπότε θα βρεις εκεί πέρα στο κείμενο που σου έχω στείλει και θα μου διαβάσει το κείμενο του Μαντέλα. Θυμάσαι, το έχω γράψει. Περίμενε. Κάτσε. Περίμενε. Όταν το βρεις, παίρνεις μου, θα σου πω να το πεις με ένα ειδικό τρόπο. Και όταν θα το πεις, έτσι. Ναι, περίμενε. Κάτσε ρε γαμώτο, πού είναι αυτό. Δεν ξέρω πώς να το βρω. Μισό λεπτάκι. Πώς είναι το βρω. Ναι, συνεχίζω. Λοιπόν, θα το διαβάσεις στη σκέψη σου. Αυτή τη σκέψη που λέει δεν μπορώ να το μάθω. Έτσι, σαν να το πιστεύεις. Αυτό που λέει ο Μαντέλα. Θα τη το διαβάσεις σαν να είναι αλήθεια. Θα ηθοποιός, και εσύ περίπου έχεις ένα ηθοποιό εγώ και θα τη το διαβάσεις εσύ σαν να είσαι κάποιος που το πιστεύει και τη το λες να το μάθει αλλά από τη θέση του ανθρώπου που το πιστεύει. Έτσι, εύκολο. Mm-hmm. Για να τα ακούσουμε. Ο μεγαλύτερος φόβος μας δεν είναι μήπως είμαστε ανεπαρκείς. Ο μεγαλύτερος φόβος μας είναι μήπως είμαστε απεριόριστα δυνατοί. Το φως μας και όχι το σκοτάδι μας μας φοβίζει πιο πολύ απ' όλα. Αναρωτιόμαστε, ποιος είμαι εγώ τελικά που θέλω να είμαι τόσο λαμπερός, γιατί εσύ τι είσαι. Είσαι και εσύ ένα παιδί του Θεού. Δεν ωφέλεις με τίποτα τον κόσμο με το να γίνεσαι μικρός. Το να γίνεσαι μικρός, μόνο και μόνο για να μην νιώθουν οι άλλοι ανασφαλείς γύρω σου, δεν είναι καθόλου λαμπερό. Γεννηθήκαμε να δηλώσουμε τη δόξα του Θεού που υπάρχει μέσα μας. Δεν υπάρχει σε ορισμένους από μας, αλλά σε όλους μας. Και αν αφήσουμε το φως μας να λάμψει, επιτρέπουμε έτσι ασυναίσθητα και στους άλλους να το κάνουν. Όταν απελευθερωθούμε από το δικό μας φόβο, η ύπαρξή μας απελευθερώνει αυτόματα και τους άλλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς νιώθεις τώρα, με διάβασα. Ωραία τα λέει, αλλά δύσκολο μου φαίνεται. Η σκέψη τι λέει του θέματος. Συμφωνεί. Με τι συμφωνεί.
Με το κείμενο. Α, τότε θα το διαβάσει εκ μέρους της σκέψεως σε εσένα, ναι. Μια και συμφωνεί με το κείμενο. Θα είσαι εσύ η σκέψη και το διαβάζεις σε εσένα. Ναι. Όπου πάει, θα σαλτάρουμε σε λίγο με το τι μαλακίες κάνουμε. Αλλά θα είσαι εσύ η σκέψη που λέει δεν μπορώ να το μάθω και αυτή μια και συμφωνεί θα τη διαβάσει σαν να το πιστεύει, αφού το πιστεύει. Και συμφωνεί. Mm-hmm. Για να το πει σε εσένα. Ναι. Πάμε. Ο μεγαλύτερος φόβος μας δεν είναι μήπως είμαστε ανεπαρκείς. Ο μεγαλύτερος φόβος μας είναι μήπως είμαστε απεριόριστα δυνατοί. Το φως μας και όχι το σκοτάδι μας μας φοβίζει πιο πολύ απ' όλα. Αναρωτιόμαστε, ποιος είμαι εγώ τελικά που θέλω να είμαι τόσο λαβερός? Γιατί εσύ τι είσαι? Είσαι κι εσύ ένα παιδί του Θεού. Δεν ωφελείς με τίποτα τον κόσμο με το να γίνεσαι μικρός. Το να γίνεσαι μικρός μόνο και μόνο για να μην νιώθουν οι άλλοι ανασφαλείς γύρω σου δεν είναι καθόλου λαμπερό. Γεννηθήκαμε να δηλώσουμε τη δόξα του Θεού που υπάρχει μέσα μας. Δεν υπάρχει σε ορισμένους από μας, αλλά σε όλους μας. Και αν αφήσουμε το φως μας να λάμψει, επιτρέπουμε έτσι ασυναίσθητα και στους άλλους να το κάνουν. Όταν απελευθερωθούμε από το δικό μας φόβο, η ύπαρξή μας απελευθερώνει αυτόματα και τους άλλους. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι λέει. Πώς είσαι τώρα, Καμάρα? Καλά τα λέει, αλλά... Πώς το κάνεις αυτό? Δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει. Για να δούμε. Θα δούμε πώς το κάνεις. Αλλά για να δούμε ένα απλό. Δεν μπορείς να το μάθεις, αλήθεια. Όχι. Για κάνω αυτή τη σκέψη τώρα, παρακαλώ. Δεν μπορώ να το μάθω. Κάντε αυτή τη σκέψη. Τι να κάνω. Πώς είναι. Η σκέψη, αλλά εγώ με θλιμμένη. Η σκέψη έχει αδυνατήσει, αλλά εγώ με θλιμμένη. Γιατί? Γιατί δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια. Το δεν μπορώ να το μάθεις. Ναι. Και άμα δεν την έχεις αυτή τη σκέψη, πώς είναι. Εντάξει, μια χαρά. Τι θα κέρδιζες αν ήταν αλήθεια και τώρα που δεν είναι το χάνεις? Ποια είναι? Την ησυχία μου. Από τι πράγμα θα εσύ θα σας πω? Τον εαυτό μου. Δηλαδή. Θα το πέτα απόφαση, ρε παιδάκι μου, και θα καθόμουν κάτω όπως κάθεται όλος ο κόσμος, αντί να κάθομαι να φαγώ, να αναλύσω. Παρόλη την ελπίδα που ένιωθα μέχρι τώρα. Παρόλη την ελπίδα που ένιωθα μέχρι τώρα. Θα πάρω εγώ απόφαση και να κάτσω όλο τον κόσμο που αντί να λυσάω. Να τι? Ότι θα κάτσω εγώ στα αυγά μου αντί να λυσάω. Ότι θα κάτσω εγώ στα αυγά μου αντί να λυσάω. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου και τον αγαπάω έτσι όπως είναι. Την ελπίδα που ήρθα μέχρι τώρα, θα κάτσω να καθίσω στα αυγά μου. Παρόλη την ελπίδα που νιώθω μέχρι τώρα, ότι εγώ θα καθίσω στα αυγά μου. Όπως όλος ο κόσμος, ο άλλος. Ο κόσμος. Ο περισσότερος κόσμος. Ο περισσότερος κόσμος. Τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου και τον αγαπάω έτσι όπως είναι. Σε την ελπίδα που ένιωθα μέχρι τώρα θα κάτσω στα αυγά μου. Παρόλο την ελπίδα που ένιωθα μέχρι τώρα θα κάτσω στα αυγά μου. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου και τον αγαπάω έτσι όπως είναι. Παρατήσω αυτή την ελπίδα, λέω. Και λέω να την παρατήσω αυτή την ελπίδα. Αυτό δεν το βλέπω. Απλώς το καθυστερώ, δεν βλέπω τίποτα. Αφού δεν το βλέπω να κάθομαι γαμώτα, απλώς το καθυστερώ, αφού με ξέρω. Και ένας τρόπος να κάτσω είναι να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Και ένας τρόπος να κάτσω είναι να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Πραγματικά το καλύτερο που μπορώ και δεν πετύχω, θα μπορεί να καθίσω. Έχει μια πιθανότητα. Και αν κάνω πραγματικά το καλύτερο που μπορώ και δεν πετύχω, μπορώ να καθίσω. Έχει μια πιθανότητα. Κολοβαράω, καθυστερώ και κάνω βλακίες. Από το να κάθομαι να καθυστερώ, να κολοβαράω και να κάνω βλακίες. Λέω ότι δεν έκανα το καλύτερο που μπορούσα και άντε να συνεχίσω. Λέω ότι. Τι? Μετά λέω, α, δεν έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Όμως και συνεχίζω. Μετά λέω, α, δεν έκανα το καλύτερο που μπορούσα και άντε συνεχίζω να τρέχω. Αλλά αφήσω αυτή την ελπίδα. Για ελπίδα λέμε τώρα, το έχω χάσει ήδη. Και λέω να αφήσω αυτή την ελπίδα, την ανάγκη, λέγαμε αυτό. Αυτή την ελπίδα. Ναι. Ότι. Ότι να καθίσω σε όλο τον κόσμο και να σταματήσω να λυσάω. Μισό λεπτό. Τα χάνεις κιόλας. Τα χάνω, λέω. Και εγώ λέω να αφήσω την ελπίδα ότι θα καθίσω στα αυγά μου.
Και εγώ λέω να αφήσω αυτήν την ελπίδα ότι θα καθίσω στα αυγά μου. Την ελπίδα θα τα παρατήσω πλέον τη Γερμανία και τέτοια, θα κάτσω φρόνημα. Η ελπίδα θα τα παρατήσω αυτά τη Γερμανία και τέτοια και θα κάτσω φρόνημα. Όπως μου ζητάει και η μάνα μου δηλαδή. Όπως μου ζητάει η μάνα μου, έχω αυτή την ελπίδα λοιπόν. Όπως μου ζητάει και η μάνα μου, έχω αυτή την ελπίδα. Θα καθίσω εκεί πέρα φρόνημα. Να καθίσω εκεί πέρα φρόνημα. Να κάτσω εκεί πέρα στο. Πώς το λένε αυτό το μέρος που δουλεύεις. Στο Βερολίνο, να κάτσω και στα McDonald's, φρόνο να γυρίσω στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, όλα αυτά. Να κάτσω στα McDonald's, μου ήσυχε και με πολύ περισσότερο χρόνο. Να κάτσω στα McDonald's, ήσυχε και ωραία, πολύ περισσότερο χρόνο. Στα McDonald's Ελλάδος, ξέρω εγώ. Να γυρίσω και στα McDonald's Ελλάδος και με γερμανικά. Μια χαρά. Μια χαρά. Εγώ ελπίζω ότι αυτό θα κάνω αυτή τη σκέψη. Και εγώ ελπίζω ότι θα κάνω αυτή τη σκέψη. Κάτσω εγώ στα αυγά μου, εγώ. Θα κάτσω στα αυγά μου, εγώ. McDonald's της Όμπια. Τα McDonald's της Όμπια. Δύο παραδεδάκια να μας κάνει. Τα McDonald's θα του τα ρώτησε κανείς. Α, και για να μας κάνει. Εντάξει. Και με δύο. Θα κάνω και δύο παιδάκια να μας κάνει. Και να κάνω και δύο παιδάκια να μας κάνει. Καλό αυτό. Και θα μπορώ να τον ρίξω, να τον κάνω τα γλυκά μάτια. Κάποιοι θα πρέπει να του δείξουν τα γλυκά μάτια. Θα του κάνω κάνα δύο κρεβάτια τρομερά. Εδώ. Άμε τώρα, τέλος πάντων. Εγώ παιδάκια, καλά, ωραία. Και εγώ έχω αυτή την ελπίδα, θα κάτσω τελικά στα αυγά μου. Και εγώ έχω αυτή την ελπίδα, θα κάτσω τελικά στα αυγά μου. Αυγά είναι κάποια μορφή παιδακίων, ξέρετε. Ε? Τα αυγά είναι παιδάκια. Και τα αυγά είναι σκότια. Είναι παιδάκια. Σκότια. Έτσι δεν είναι. Έχω αυτή την ελπίδα, λοιπόν. Έχω λοιπόν αυτή την ελπίδα θα κάτσω στα αυγά μου και θα ησυχάσω. Έχω αυτή την ελπίδα θα κάτσω στα αυγά μου. Έχω αυτή την ελπίδα θα κάτσω στα αυγά μου και θα ησυχάσω και δεν θα σταματήσω. Και δεν θα ζορίζομαι. Και δεν θα ζορίζομαι και θα φαγώνομαι. Έχω αυτή την ελπίδα λοιπόν. Έχω αυτή λοιπόν την ελπίδα θα κάτσω στα αυγά μου. Έχω αυτή την ελπίδα ότι εγώ θα αλλάξω τόσο πολύ που θα κάτσω στα αυγά μου. Γιατί... Έχω αυτή την ελπίδα ότι θα αλλάξω τόσο πολύ που θα κάτσω στα αυγά μου. Φέρω και να λαχτική λύση του να είμαι στα McDonald's. Ε? Και θα έχω την υπέροχη εναλλακτική λύση να είμαι στα McDonald's. Και θα έχω την υπέροχη εναλλακτική λύση να είμαι στα McDonald's. Στα McDonald's, θα ρώτησε κανείς. Στα McDonald's Κυψέλης. Στα McDonald's Κυψέλης, σιγά. Να είναι εδώ πέρα, Ελλάδα. Ελλάδα. Ωραίτερη χώρα του κόσμου. Η χώρα του κόσμου. Και εγώ ελπίζω ότι θα κάτσω τελικά στα αυγά μου. Και εγώ ελπίζω ότι τελικά θα κάτσω στα αυγά μου. Παντούλας. Ε? Θα κάνω και το χαρτίρι της Μανούλας. Θα κάνω και το χαρτίρι της Μανούλας. Λοιπόν, εγώ αυτό το πράγμα θα κάτσω τελικά στα αυγά μου. Λοιπόν, εγώ έχω αυτήν την ελπίδα. Θα κάτσω τελικά στα αυγά μου. Θα κάτσω τελικά στα αυγά μου. Έχω αυτήν την ελπίδα. Θα κάτσω τελικά στα αυγά μου και θα κάνω και το χαρτίρι της μάνας μου. Όπως η αδερφή μου τώρα. Ναι. Έχω αυτήν την ελπίδα αυτή. Έχω αυτήν την ελπίδα, θα κάτσω τελικά στα αυγά μου και θα ησυχάσω. Μπράβο. Να μην το πω τώρα, συγχωρώ τη μάνα μου. Καλά. Και τους άλλους. Δεν σου πέσχα λίγο. Λοιπόν, τώρα πώς είναι, πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Είναι η αλήθεια ότι αυτό το ελπίζω, ρε παιδί μου. Ποιο. Υπάρχει μια τέτοια ανάγκη, ξέρεις, να κάτσω επιτέλους να σταματήσω να είμαι αυτό το πράγμα το πρωί στο βράδυ. Και βέβαια όταν κάθομαι δεν μπορώ και να κάτσω. Άσε με. Ωραία. Άντε πάλι. Δεν μπορώ να το μάθεις, αλήθεια. Όχι. Για κάνα αυτή τη σκέψη. Πώς είναι? Είναι μία σκέψη. Τι, η οποία σε ενοχλεί? Έχει πάνω πάνω σου. Με ενοχλεί λίγο, υπάρχει μέσα σε άλλες πια. Α. Με ενοχλεί, κάτι με τσιμπάει λίγο στην καρδιά. Έτσι. Και άμα δεν την έχεις? Εντάξει. Καλά. Δεν μπορώ να το μάθεις, αλήθεια? Όχι. Για κάνω αυτή τη σκέψη. Δεν μπορώ να το μάθω. Για κάνω. Την έκανα. Πώς είναι. Θα το
ήθελα, αλλά δεν ισχύει. Και όταν αφισβητείς αυτή τη σκέψη, πώς είναι. Αν αφισβητείς ότι αυτή τη σκέψη είναι αλήθεια. Απλώς και μόνο την αφισβητείς. Φοβάμαι. Τι φοβάσαι? Αυτό μπορώ να κάνω. Τι φοβάσαι δηλαδή? Για πες γι' αυτό. Τι θα συμβεί όταν το μάθω? Τι θα συμβεί όταν το μάθεις? Μετά τι θα κάνω? Ξέρω εγώ. Ποιος θα είναι ο επόμενος στόχος? Να κατακτήσεις τη γη, ξέρω. Ναι. Ο Κρίστο και εγώ. Ποιος θα είναι? Υπάρχει ένα πράγμα, ρε παιδί μου, ότι είναι το μετά τι. Δηλαδή, φτάσαμε τον απόλυτο στόχο που... φτάσαμε, δηλαδή, στον απόλυτο στόχο. Όχι, βέβαια, σιγά. Μετά είναι να τραγουδήσω, βασικά. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό το ξεχνάω. Ενδιαφέρον, δεν είναι. Αυτό μάθω να τραγουδήσω. Που θα τραγουδήσω, όμως. Εδώ σε θέλω κάπου. Εγώ πάω και το δένω το ποδήλατο απ' έξω στην όπερα, αλλά μου κόβονται τα πόδια, κατάλαβες. Μισό. Ναι, συνεχίζουμε. Άρα αυτό θα γίνει να πετύχουμε. Φοβάσαι την επιτυχία. Φοβάμαι την επιτυχία και φοβάμαι πού θα το τραγουδήσω. Μετά μου υπάρχει το ερώτημα πού το τραγουδάω αυτό. Δεν ήξερες ότι θα το τραγουδήσω σε ένα συγκεκριμένο μέρος? Όχι, δεν το ξέρω αυτό. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο σίγουρο. Δεν έχω ούτε καν έχω κάνει την αίτηση για να κάνω αυτή την πρακτική ακόμα. Και άμα δώσω να κάνω και την πρακτική, δεν ξέρω και αν θα με πάρουν. Και γιατί δεν την έχεις κάνει ακόμα? Έλα μου, εσύ γιατί λες? Για πες. Γιατί φοβάμαι θα μου πούνε όχι. Παρόλο το φόβο που θα με χτώ, θα μου πούνε όχι. Αχ, παρόλο το φόβο που θα με χτώ, θα μου πούνε όχι. Άμα κάνω την πρακτική και έχω επενδύσει πολύ σε αυτό. Άμα κάνω την αίτηση για την πρακτική και έχω επενδύσει πολύ, όχι άμα κάνω την πρακτική, θα είμαι πολύ χαρούμενη και έχω επενδύσει πολύ σε αυτό. Δεν τα αντέχω να φάω τέτοια απογοήτευση. Και δεν αντέχω να φάω την απογοήτευση. Το δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου και τον αγαπάω έτσι όπως είναι. Παρόλο το φόβο που ένιωθα μέχρι τώρα. Παρόλα αυτά, θα τραγουδήσουμε όμως το τέλος. Παρόλα το φόβο που ένιωθα μέχρι τώρα. Ναι, άστα αυτά γιατί δεν μπορώ, μου φαίνεται πολύ βαρύ ήδη από τώρα. Παρόλο το φόβο που ένιωθα μέχρι τώρα, με την ιδέα να πάω να ζητήσω. Να... Με την ιδέα να αιτηθώ για να κάνω την πρακτική και να μου πούνε όχι. Με την ιδέα να αιτηθώ εδώ. Γιατί περιλαμβάνει δύο πράγματα. Με την ιδέα να αιτηθώ για την πρακτική. Με την ιδέα να αιτηθώ για την πρακτική. Με δύο πολύ άτσαλες περιπτώσεις. Γιατί περιλαμβάνει δύο πολύ άτσαλες περιπτώσεις. Όχι. Την περίπτωση να μου πούνε όχι. Πολύ ζόρικη. Που είναι πολύ ζόρικη. Έχω κάνει και δουλειά ήδη. Και έχω κάνει και δουλειά ήδη, αλλά η άλλη περίπτωση. Είναι να μου πούνε ναι, που επίσης. Είναι να μου πούνε ναι, που επίσης με ζορίζει. Πες το. Άστα τα ήδη. Είναι να μου πούνε ναι, που επίσης με ζορίζει. Έχω αρχίσει να κλαίω βέβαια με το ναι. Περιπτώ να σου πω. Κατάλαβα. Και εγώ
Ακόμα και έτσι τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Και εγώ ακόμα και έτσι τον αγαπάω τον εαυτό μου και τον δέχομαι έτσι όπως είναι. Παρόλο μέχρι τώρα, φοβόμουν. Παρόλη το φόβο που ένιωθα μέχρι τώρα να αιτηθώ. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου και τον αγαπάω έτσι όπως είναι. Το φόβο. Και λέω να παρατήσω αυτό το φόβο να αιτηθώ. Τώρα χωρίς το φόβο. Να δω πώς θα είναι χωρίς αυτό το φόβο. Πώς είναι καλύτερα. Να δω πώς είναι καλύτερα έτσι. Ελευθερία από αυτό το φόβο. Να δω την ελευθερία από αυτό το φόβο. Ό,τι βρέξεις κατεβάσει. Και ό,τι βρέξεις κατεβάσει. Με συμφέρει να τον αφήσω αυτό το φόβο. Με συμφέρει να τον αφήσω αυτό το φόβο. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, επενδύει όλο και περισσότερο. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, επενδύει όλο και περισσότερο. Διαβάζω περισσότερο. Διαβάζω περισσότερο. Θα είναι πιο μεγάλο πλήγμα για μένα ένα όχι. Θα είναι πιο μεγάλο πλήγμα για μένα ένα όχι και βέβαια δεν ξέρουμε τι θα είναι ένα ναι. Επίσης και δεν ξέρουμε τι θα είναι ένα ναι. Έτσι λέω να αφήσω αυτό το φόβο. Και έτσι λέω να τον αφήσω αυτό το φόβο. Κάνει διάφορες σκέψεις, θα κάνω αυτό, θα κάνω τούτο και τέτοια. Έχω κάνει διάφορες σκέψεις, θα κάνω αυτό. Κάνει τις σκέψεις να αφήσω το φόβο. Και... Δεν έχω κάνει όμως τη σκέψη να αφήσω το φόβο να δω πώς είναι. Δεν έχω κάνει αυτή τη σκέψη να αφήσω το φόβο να δω πώς είναι χωρίς αυτό το φόβο. Ας το αφήσω και βλέπουμε. Ας τον αφήσω λοιπόν αυτό το φόβο και βλέπουμε. Φοβάμαι λοιπόν εμείς. Και εγώ λοιπόν φοβάμαι. Να πάω να ζητήσω. Πώς το λένε. Φοβάμαι να αιτηθώ για να κάνω την πρακτική μου απέναντι. Φοβάμαι να κάνω την αίτηση δηλαδή. Φοβάμαι να κάνω την αίτηση για την πρακτική. Ποιο είναι το κακό τέρας, ένα φύλλο χαρτί το οποίο συμπληρώνω και λέω πάρτε. Φοβάμαι να κάνω την αίτηση γιατί τι είναι το κακό τέρας, ένα φύλλο χαρτί το οποίο συμπληρώνω και αυτό ήταν. Και ο οποίος είναι υποχρεωμένος να το πάρει κιόλας. Και ο οποίος είναι υποχρεωμένος να το πάρει κιόλας. Αυτός δεν είναι ο συνδυασμός που φοβάσαι. Αυτός δεν είναι ο συνδυασμός που φοβάμαι. Είναι. Λιοντάρι δηλαδή πολύ κακό. Δεν είναι ένα λιοντάρι μέσα σε ένα κλουβί. Δεν είναι λιοντάρι μέσα σε ένα κλουβί. Είναι απλώς να κάνω την αίτηση. Είναι απλώς να κάνω την αίτηση. Σε κάποιον που είναι υποχρεωμένος να το πάρει. Σε κάποιον που είναι υποχρεωμένος να το πάρει. Με πολύ άγρια πράγματα με βάλατε να κάνω. Με πολύ άγρια πράγματα με βάλατε να κάνω. Αίτηση τώρα εδώ πέρα. Τι λέτε ρε παιδί. Άντε τώρα να κάνω εγώ την αίτηση. Θα αναπαλέψω με κροκόδιλο. Σαν να παλέψω με κροκόδιλο. Καλύτερα να παλέψω με κροκόδιλο. Καλύτερα να παλέψω με κροκόδιλο. Κάνω μια λάβη του κροκόδιλου, κάτι γίνεται. Άμα του κάνεις μια τέρο, ένα κεφαλοκλείδωμα του κροκόδιλου, κάτι γίνεται. Αλλά ενώ εδώ πέρα τώρα, δύσκολα. Ενώ εδώ πέρα τώρα εγώ φοβάμαι να κάνω την αίτηση. Κάνω να δώσω την αίτηση, τι λες τώρα. Πω να πάω να δώσω την αίτηση και ποιο θα κεφαλοκλειδώσω. Κάτω από τα μάτια. Και εγώ φοβάμαι να κάνω την αίτηση. Εγώ φοβάμαι να κάνω την αίτηση. Κάνω αίτηση για αυτό το πράγμα. Φοβάμαι να την κάνω αυτή την αίτηση. Τι γίνεται άμα δεν με πάρουν. Καλά τα λες, Κώστα. Άμα δεν με πάρουν. Άμα δεν δεχτούν την αίτηση. Κάθε αίτηση που κάνουμε την παίρνουν, λένε OK κιόλας. Και γιατί για κάθε αίτηση που κάνουμε λένε OK κιόλας. Οι Γερμανοί ειδικά σιγά. Οι Γερμανοί σιγά τώρα. Και εγώ φοβάμαι για αυτό το πράγμα. Και εγώ φοβάμαι να κάνω την αίτηση. Φοβάμαι να την κάνω. Δεν τη δεχτώ. Εγώ φοβάμαι να την κάνω. Τελείωσε. Φοβάμαι να κάνω την αίτηση. Να μου πάει. Κυρίες και κύριοι, εγώ φοβάμαι να κάνω την αίτηση. Έχω αυτό το φόβο να κάνω την αίτηση. Τη μάνα μου, γιατί και τον πατέρα μου. Συγχωρώ τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Για να φοβάμαι εγώ να κάνω αυτήν την αίτηση. Κάνω το καλύτερο που μπορούσαν και κάνω το καλύτερο που μπορούν. Για το μυαλό που έχουν. Και συγχωρώ και αυτούς στην όπερα. Συγχωρώ και αυτούς στην όπερα και στο σχολείο μου. Παραλαμβάνει τις αιτήσεις. Αυτή τη γραμματέα πάλι θα τη σταυρίξω. Αυτή τη συγχωρώ.
Αυτή την κυρία, τη συγχωρώ πολύ καλή, η Φράου Μόρτς, πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Γιατί έκανα μέχρι τώρα, για να φοβάμαι εγώ. Όλο που κάνω στο γραφείο της λέω γεια σας. Για ό,τι έκανε μέχρι τώρα. Για ό,τι έκανε μέχρι τώρα. Συντηρώ εγώ αυτό το φόβο. Να συντηρώ εγώ αυτό το φόβο για να κάνω την αίτηση. Να κάνω την αίτηση. Ξέρω ότι έκανε το καλύτερο που μπορούσε η κοπέλα, γλυκός άνθρωπος. Ξέρω ότι έκανε το καλύτερο που μπορούσε η γυναίκα και κάνει το καλύτερο που μπορεί. Και τον εαυτό μου το συγχωρώ. Και τον εαυτό μου το συγχωρώ. Κάνω μέχρι τώρα να συντηρώ αυτό το φόβο. Για ό,τι έκανα μέχρι τώρα να συντηρώ αυτό το φόβο. Την αίτηση. Για να κάνω αυτήν την αίτηση. Ξέρω ότι έκανα το καλύτερο που μπορούσα για το μυαλό που είχα. Ξέρω ότι έκανα το καλύτερο που μπορούσα για το μυαλό που βαλάω και κάνω το καλύτερο που μπορώ με τα μυαλά. Βαλάω που δεν είναι και πολλά. Ναι, το είπαμε, αυτό το ξέρουμε. Το έχουμε μπεδώσει πια. Ωραία. Και κλείνουμε τα μάτια μας, τα ανοίγουμε, τα κάτω δεξιά τα μάτια, τα κάτω αριστερά τα μάτια, κύκλω τα μάτια, ανάποδο κύκλω τα μάτια, τραγουδάμε μαζί. 40 παλικάρια από τη λίβα. 1, 2, 3, 4, 5. Από τη λίβα γαδιά. Όλε. Παμ, παμ, πώς πάμε. Ναι, ναι, αυτό με τρομάζει πάρα πολύ. Σε τρομάζει, πώς είσαι τώρα. Καλύτερα είμαι. Είναι το καλύτερα. Δεν συνειδητοποιώ μόνο ότι φοβάμαι το όχι, συνειδητοποιώ φοβάμαι ακόμα περισσότερο το ναι. Γι' αυτό σε έβαλα να διαβάσει τον Μαντέλα 2 φορές. Μωρέ, δεν με φτάνει να το διαβάζω και 1002. Εδώ θα κάνουμε τότε κάτι πιο ζώρικο, και το οποίο είναι, μισό λεπτάκι, να διαβάσεις κάτι από τα μαθήματα θαυμάτων. Έχει τη σειρά αυτή από τα πρώτα μαθήματα, τα πρώτα 42-43, στο έχω δώσει. Ναι, που είναι οι σελίδες οι δύο. Ναι, θέλω τη μία σελίδα, την πρώτη. Περίμενε. Περιμένω. Ωραία. Θα διαβάσεις σε εμένα, ναι. Εσύ σαν να τα πιστεύεις. Και θα διαβάσεις σε εμένα. Εντάξει. Και, ναι. Και θα διαβάσεις με ύφος σαν να είναι αλήθεια. Θα πιστεύεις αυτά τα πράγματα που λες. Σε εμένα, ναι. Ναι, κάτσε. Περίμενε. Περίμενε.
Ωραία, σαν να τα διαβάζω εγώ σε σένα, έτσι. Σαν να είναι αλήθεια, μου το πιστεύεις και θέλω να μου το εμπεδώσεις σε μένα, να μου το μεταβιβάσεις την αλήθεια αυτή σε μένα. Πάμε. Τίποτα από ό,τι βλέπω δεν έχει σημασία. Στο κάθε τι που βλέπω, έχω δώσει όλο το νόημα που έχει για μένα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα από ό,τι βλέπω. Αυτές οι σκέψεις δεν σημαίνουν τίποτα. Ποτέ δεν είμαι ταραγμένος για το λόγο που νομίζω. Είμαι ταραγμένος επειδή βλέπω κάτι που δεν υπάρχει. Βλέπω μονάχα το παρελθόν. Ο νους μου είναι απορροφημένος με σκέψεις του παρελθόντος. Δεν βλέπω τίποτα όπως είναι τώρα. Οι σκέψεις μου δεν σημαίνουν τίποτα. Οι χωρίς νόημα σκέψεις μου, μου δείχνουν έναν κόσμο χωρίς νόημα. Είμαι ταραγμένος επειδή βλέπω έναν κόσμο χωρίς νόημα. Ο κόσμος δίχως νόημα προκαλεί φόβο. Ο Θεός δεν δημιουργήσε έναν κόσμο δίχως νόημα. Οι σκέψεις μου είναι εικόνες που έχω φτιάξει. Δεν έχω ουδέτερες σκέψεις. Δεν βλέπω ουδέτερα πράγματα. Δεν είμαι ο μόνος που ζει τα αποτελέσματα της όρασής του, της όρασής μου. Δεν είμαι ο μόνος που ζει τα αποτελέσματα της όρασής μου. Δεν είμαι ο μόνος που ζει τα αποτελέσματα των σκέψεών μου. Είμαι αποφασισμένος να δω. Είμαι αποφασισμένος να δω τα πράγματα διαφορετικά. Ό,τι βλέπω είναι μια μορφή εκδίκησης. Μπορώ να διαφύγω από τον κόσμο που βλέπω με το να εγκαταλείψω τις επιθετικές σκέψεις. Δεν αντιλαμβάνομαι τα δικά μου καλύτερα συμφέροντα. Δεν γνωρίζω το λόγο για τον οποίο οτιδήποτε υπάρχει. Οι επιθετικές μου σκέψεις επιτίθενται ενάντια στην ασφάλειά μου. Πάνω απ' όλα θέλω να δω. Πάνω απ' όλα θέλω να δω τα πράγματα διαφορετικά. Ο Θεός υπάρχει σε οτιδήποτε εγώ βλέπω. Ο Θεός υπάρχει στο κάθε τι που βλέπω, επειδή ο Θεός υπάρχει στο νου μου. Δεν είμαι το θύμα του κόσμου που εγώ βλέπω. Εγώ έχω επινοήσει τον κόσμο που εγώ βλέπω. Κάτσε. Περίμενε. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος να κοιτάξω τον κόσμο. Θα μπορούσα να δω ειρήνη αντί για αυτό το πράγμα. Ο νους μου είναι μέρος του νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός. Η ιερότητά μου περιβάλλει το κάθε τι που βλέπω. Η ιερότητά μου ευλογεί τον κόσμο.
Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει. Η αγιοσύνη μου είναι η σωτηρία μου. Σαν υιός του Θεού είμαι ευλογημένος. Ο Θεός πηγαίνει μαζί μου, οπουδήποτε εγώ πάω. Τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου πέσανε τα πράγματα. Πώς είσαι εσύ τώρα? Έχω πολλές αμφιβολίες. Αυτό που διαβάσαμε για αυτούς που δεν ξέρουν είναι από τα μαθήματα θαυμάτων, οι τίτλοι από τα κεφάλαια, τα πρώτα 45-46 κεφάλαια. Είναι από το βιβλίο του μαθητή των μαθημάτων των θαυμάτων. Υπάρχει το βιβλίο στα ελληνικά, όποιος ενδιαφέρεται. Ψάξει να το βρει. Δεν με νοιάζει να έχεις αμφιβολίες, αλλά ξέρεις κάτι. Δεν μπορείς να το μάθεις. Αλήθεια. Όχι. Να κάνει αυτή τη σκέψη τώρα, δεν μπορώ να το μάθω. Ακόμα τη νιώθω να με μουδιάζει. Και μάλλον την έχεις. Εντάξει. Είναι το εντάξει. Πάμε παρακάτω. Καλύτερα έτσι. Ναι. Βλέπεις κανένα λόγο να συνεχίσεις, να πιστεύεις ότι δεν μπορείς να το μάθεις? Όχι, γιατί συνειδητοποιώ ότι έχοντας αυτή τη σκέψη καθυστερώ να το μάθω και έτσι όσο καθυστερώ να το μάθω, καθυστερώ να κάνω και την αίτηση, κατάλαβες, για να μην φάω το όχι ή το ναι. Θα μπορούσα να την κάνεις την αίτηση, είτε το μάθεις είτε όχι, ή πρέπει πρώτα να το μάθεις για να κάνεις την αίτηση? Όχι μόνο, δεν πρέπει τίποτα, δεν είναι. Είναι απλά να κάνω την αίτηση και σιγά. Απλά ξέρεις, είναι αυτό που με έχει πιάσει εμένα, ότι αν κάνω την αίτηση πρέπει να είναι τέλειο όλο για να κάνω ποτέ την αίτηση. Έχω δημιουργήσει ένα πράγμα στο μυαλό μου. Μπορεί να την κάνω, μπορούσα να την έχω κάνει και από τον Αύγουστο, αν ήθελα. Καλά. Δεν μπορώ να το μάθεις, αλήθεια. Όχι. Έκανα αυτή τη σκέψη. Την έκανα. Πώς είναι? Με πληγώνει. Τι σε πληγώνει, παιδί μου? Το τι δεν είναι αλήθεια. Ναι. Θα το δείτε. Τι να το κάνουμε. Θα ζήσουμε. Και μάλλον δεν έχεις αυτή τη σκέψη, πώς είναι? Είμαι θλιμμένη γιατί τώρα έπεσε και το θέμα αυτό της πρακτικής και στεναχωρήθηκα, κατάλαβες. Okay. Ένα λεπτό διάλειμμα. Λοιπόν, πώς πάμε? Πώς είναι? Έχει πέσει και αυτή η εγκυμοσύνη της αδερφής μου, κατάλαβες, και έχουν πέσει όλα, ρε παιδιά. Α, πότε έγινε η εγκυμοσύνη της αδερφής σου? Ε, καλά τώρα, η αδερφή μου θα γεννήσει τον Απρίλιο. Καλά, ναι, ναι. Πότε το... Αλλά είναι μάλλον είναι δίδυμα και είναι και αγόρια. Ναι, ναι, μου το είχαν πει ότι είναι δίδυμα. Ναι, μου το είχε πει και είχαμε ολόκληρη ιστορία με την κουβέντα ότι είναι δίδυμα. Ναι, και το ένα λέει χαιρετάει, λέει τώρα. Έχει αρχίσει και χαιρετάει. Λέω από μέσα μου χαιρέταμε τον πλάτανο και την ψηλή ραχούλα. Μπίρες. Πώς είσαι τώρα, για πες μου. Εντάξει, σου λέω, έχω επενδύσει πολλά στο να κάνω αυτό το πράγμα. Θέλω πολύ να το κάνω
Και δεν ξέρω, άμα δεν κάνω αυτό, δεν ξέρω τι θα κάνω μετά. Δηλαδή... Από τα McDonald's μέχρι τέλη Γενάρη πρέπει να την κάνω, να φύγω. Τι? Πρέπει να φύγω, γιατί πουλήθηκε το μαγαζί, άλλαξε ιδιοκτήτη. Ναι. Και μάλλον αυτός θα κάνει μείωση του προσωπικού. Οπότε από τα άτομα από τα πρώτα που θα την κάνω θα είμαι εγώ. Το ξέρεις. Κοίτα, Κωστάκη μου, δεν με ενδιαφέρει κιόλας να μείνω. Άλλο αυτό και άλλο τι κάνεις εσύ. Μπορεί να μην διώξει εσένα. Μπορεί να μην διώξει εσένα. Καλά και αυτό δεν με πειράζει, γιατί μέχρι τέλη Δεκεμβρίου είναι υποχρεωμένος να τους κρατήσει όλους. Δεν μπορεί να διώξει τον κόσμο. Θέλει το λιγότερο 3 μήνες, είναι υποχρεωμένος. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Η αγορά έγινε τώρα. Φαντάζομαι ότι μέχρι τέλη Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου, θα παραμείνουν όλοι μετά. Θα δει. Καλά. Αλλά εγώ στεναχωριέμαι γιατί λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, άμα δεν πάει αυτό, τι θα κάνω μετά. Έτσι κι αλλιώς αυτό ήταν κάτι τραβηγμένο από τα μαλλιά. Είναι μια πιθανότητα με 5%. Ναι, πραγματικά είναι μια πιθανότητα τραβηγμένη από τα μαλλιά, αλλά όσο να είναι, να μην το ρίξουμε ένα δράμα εμείς. Α, γι' αυτό, ναι. Καλά, αυτό να το κάνουμε. Ναι. Δεν μπορεί να το μάθεις, αλήθεια. Όχι. Δεν έκανα αυτή τη σκέψη, τώρα δεν μπορώ να το μάθω. Την έκανα. Πώς είναι? Έχει αδυνατήσει πολύ. Καλύτερα έτσι. Ναι. Και άμα δεν την έχεις. Εντάξει, νιώθω να το διασκεδάζω λίγο περισσότερο, αλλά θα ήθελα λίγο να το διασκεδάσω και να μην είναι επειδή. Θα δούμε. Ας πούμε ότι τελειώσαμε τώρα. Ναι, γιατί και εγώ θέλω να... Αλλά θα κάνουμε μια έκπληξη, πας και βλέπεις πώς είναι το λουμπάγκο σου. Αυτό εντάξει, είναι τίποτα. Βελτιώθηκε. Δηλαδή. Ναι, δεν πονάω όπως πριν. Πέρασε ο πόνος. Είδες... Λίγο πέρασε. Είδες καλός που είμαι στο θεραπεία λουμπάγκου. Ναι, θεραπευτής λουμπάγκου. Τι να κάνουμε τώρα. Και πώς τα βλέπεις τα πράγματα, πώς φάνηκε σήμερα το αυτό. Εγώ λέω ότι καλύτερο θα ήταν να κάνω αυτές τις μέρες την αίτηση και να εσχάσω. Βέβαια, είναι μία εβδομάδα μέσα στο Νοέμβρη που θα κάνουμε αυτό το πράγμα, οπότε δεν ξέρω τώρα, να το άφηνα τότε, να το κάνω και ας πάει στο διάλο. Δεν ξέρω. Και αν με πάρουνε, τι θα κάνω μετά. Να το κάνω. Ο καθένας σου λέω, έχει το καθένα να βγάλουμε την πιασάρικη άκρη. Αλλά η ιδέα του να συνεχίσεις να διαβάζεις και τα λοιπά, πώς φαίνεται. Πιο εύκολο τώρα. Κοίτα, τώρα την τέλειωσα. Ουσιαστικά τέλειωσα τη δεύτερη ανάγνωση. Αύριο τελειώνω. Είμαι μέσα στην Κρίνια σήμερα, εν μεταξύ. Και έχω πολύ ακόμα και συνειδητοποιώ ότι έχω μόνο 2 σελίδες ακόμα να μάθω. Α, τι μαθαίνουμε σήμερα. Από πόσες? Κοίτα, ο ρόλος πρέπει να είναι καμιά. Μόνο ο ρόλος. Πρέπει να είναι γύρω στις... Δηλαδή μόνο ο δικός σου ρόλος πρέπει να είναι γύρω στις... καμιά εκατοστή. Για 2 σελίδες είναι η πασαρία. Κατάλαβες το... τώρα είναι 2 ακόμα. Ουσιαστικά τώρα δηλαδή έχω μπει πια στη διαδικασία αυτό που το έχεις... Το έχεις στα αυτιά σου, αλλά ακόμα δεν το ξέρεις καλά. Δεν είσαι απόλυτα βέβαιος, αλλά έχεις στα αυτιά σου το γενικό έργο. Δηλαδή ξέρεις περίπου τι έχεις να αντιμετωπίσεις. Το ξέρεις πια. Αλλά έχει 100 σελίδες και κλωτσίσαμε στις 2. Πλάκα δεν έχει. Ναι, τώρα εγώ στο τέλος ήμουνα. Ναι. Ωραία. Άρα, σαν συμπέρασμα βγάζουμε κανένα ή τα αφήνουμε ασυμπέριαστο. Το συμπέρασμα το ένα είναι ότι είναι εντάξει το λουμπάγκο μας.
Ναι, εντάξει. Πολύ καλό στο λουμπάγκο θεραπευτή. Τι κάνεις έτσι. Έχεις δίκιο. Λέω αυτό, εντάξει, ότι τουλάχιστον το λουμπάγκο πέρασε. Τα άλλο, εντάξει. Έχεις άλλο πράγμα και κάτι άλλο είχες κάποια παραπάθη και το μάζεψαμε. Δεν θα λουμπάγκο πάλι. Ναι, ξανά είχα πάθει με μια φορά πέρασε. Λοιπόν, και τώρα τι άλλο έχουμε να πούμε εδώ. Αν έχουμε, άμα δεν έχουμε, πάμε σπιτάκια μας. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο αυτό. Πώς είσαι όμως, για περπάτα λίγο. Για περπάτα να περπάτε τα πόδια στο εδώ. Μια χαρά είμαι. Είναι το μια χαρά. Σπατάω έτσι και πιο σίγουρα. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε πώς βλέπεις τα σχέδια για την επόμενη εβδομάδα. Πιο εύκολο να διαβάσεις ή λιγότερο εύκολο. Εντάξει, αυτές τις 2-3 μέρες που έχω ακόμα κάτι στο σπίτι θα ασχοληθώ με αυτό. Θα προετοιμάσω και την αίτηση, να την έχω εγώ έτοιμη και τη στέλνω τον Νοέμβρη, δεν πειράζει. Καλά. Okay. Αυτά για σήμερα. Κλείνω εγώ εδώ, χαιρετάω. Γεια σας.